Πάμε. Πάμε. Καλά είναι και αυτός. Με ρωτήσανε, παιδιά, και πολύ σωστά ρωτήσαν, όσοι είχαμε περπατήσει στο Τέμενος πριν από ένα μήνα, στις 18 Γενάρη, εκείνο το κάστρο είναι άλλης περίοδου, είναι φτισμένο από τον Νικηφόρο Φωκά τον 10ο αιώνα μετά τους Άραβες. Εδώ, αυτή η Ακρόπολη, γι' αυτό τη λέμε πρωτοβυζαντινή Ακρόπολη, είναι χτισμένη τον 7ο περίπου αιώνα, πριν την κατάκτηση των Αράβων, όταν δέχονταν οι Κρήτη επιθέσεις από τους Άραβες. Βλέπετε ότι στο χώμα, όπως περπατάμε ή όπως βλέπετε δίπλα μας, όλη αυτή η τετραγωνισμένη λίθη που βρίσκουμε, πέτρες, είναι κομμάτια από τα τείχη που έχουν καταρρεύσει μέσα σε τόσα πολλά χρόνια, έτσι. Και τώρα θα φτάσουμε στον κυρίως αρχαιολογικό χώρο. Πριν φτάσουμε εδώ, ακριβώς μπροστά μας στη βάση του λόφου, βρίσκεται το μεγάλο αρχαίο θέατρο της Γόρτινας, το οποίο το ανασκάφουν τα τελευταία 2 χρόνια. Αυτό λοιπόν το θέατρο έχουν γίνει ήδη συναυλίες σε αυτό το χώρο, το καλοκαίρι, αυτό και πέρυσι. Είναι μια εξαιρετική κατασκευή, είναι ένα πολύ μεγάλο αρχαίο θέατρο, το οποίο λειτουργήσε κυρίως στα ρωμαϊκά χρόνια. Δεν σας είπα πριν ότι η Γόρτινα είχε 4 θέατρα, έναν υπόδρομο, 2 αρένες, 16 τουλάχιστον γνωστές σήμερα κρίνες που έτρεχε τρεχούμενο καθαρό νερό και 7 περίπου μεγάλα συγκροτήματα για λουτρά. Δηλαδή κάτι όπως το χαμάμ σήμερα, θερμά λουτρά, τα οποία δεν ήταν κάτι που εφήβραν οι Τούρκοι, αλλά για πρώτη φορά οι Ρωμαίοι, έτσι. Και μετά πέρασε στα Βυζαντινά χρόνια και σιγά σιγά μετά στα επόμενα χρόνια. Σήμερα λίγο παραπάνω, δεν έχουμε πρόβλημα. Κύριε, στο θέατρο θα πάμε. Πού θα πετάνε. Κύριε. Στο ποτάμι. 2, 1, έγραψε. Δεν περπάνησα, όμως έκατσα. Δεν μοιάζω. Εσύ πιστεύεις. Όχι. Πολύ ωραία φωτογράφηση. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό με τα λουλούδια, με τα φύλλα που έχει. Το λένε κορυφιακό κοινό. Όποτε είστε έτοιμοι μου το λέτε, Τέλειο! Εδώ που βρισκόμαστε μπροστά, ο χώρος λέγεται Ρωμαϊκό Οδείο. Ένα οδείο στα ρωμαϊκά χρόνια ήταν ένα μικρό θέατρο. Όλοι ξέρετε το οδείο Ηρώδου του Αττικού κάτω από την Ακρόπολη, στο οποίο γίνονται μεγάλες συναυλίες και μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Εδώ, αυτό το οδείο, φανταστείτε το κτισμένο με μια πολύ όμορφη σκηνή, σκεπασμένο από πάνω,
Γιατί τα ρωμαϊκά οδεία είχαν στέγαστρο, ενώ τα αρχαία ελληνικά θέατρα δεν είχαν στέγαστρο από πάνω. Και όλος αυτός ο χώρος ήταν χώρος αφιερωμένος, υπήρχε ένας ναός από πίσω. Και βλέπουμε πίσω, ακόμα πιο πίσω όπως είστε, έναν νερόμυλο. Δεν είναι αρχαία κατασκευή αυτό. Είναι κατασκευή του 18ου αιώνα, 19ου. Έχουν χρησιμοποιήσει πολλές πέτρες από τα αρχαία. Βλέπετε πίσω από το οδείο ένα κομμάτι στεγασμένο, μια στοά δηλαδή. Και εκεί στη στοά αυτή βρισκόταν το αρχαίο ελληνικό βουλευτήριο. Ήτανε δηλαδή κάτι σαν την εκκλησία του Δήμου της Αθήνας. Ήταν ένας χώρος πολιτικών συγκεντρώσεων και όπου ψηφίζονταν οι νόμοι. Πιθανόν έχετε μάθει στο σχολείο ότι εδώ βρίσκεται η αρχαιότερη συλλογή νόμων της Ευρώπης. Είναι η πρώτη κωδικοποιημένη, δηλαδή γραπτή, ξεκάθαρη νόμη, τους οποίους έχουμε στα χέρια μας από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Είναι μία σειρά νόμων ψηφισμένη τον 5ο αιώνα π.Χ. Καμία σχέση δηλαδή με τα ρωμαϊκά χρόνια, είναι πολύ παλιότερη. Είναι όταν η Γόρτινα ήταν μια ελληνική πόλη, αρχαία ελληνική πόλη. Οι νόμοι αυτοί κρίνονται και σήμερα εξαιρετικά προοδευτικοί και σύγχρονοι. Να σας πω για παράδειγμα ότι προβλέπει μία διάταξη σε αυτούς τους νόμους ότι όταν χωρίσει ένα αντρόγυνο, ένα ζευγάρι, η γυναίκα θα παίρνει το μισό της περιουσίας. Αυτό στην Ελλάδα θεσπίστηκε το 1994 και όμως υπάρχει σαν νόμος από τον 5ο αιώνα π.Χ. Έτσι, είναι μια σειρά νόμων την οποία ο Πλάτωνας θεωρεί σαν την πιο προοδευτική και πιο δίκαιη για τον άνθρωπο εκείνης της εποχής. Αναφέρεται ο Πλάτωνας σε αυτούς τους νόμους, όπως και σε πολλές άλλες πόλεις της αρχαίας Κρήτης που θεωρεί πρότυπα δημοκρατίας και δικαιοσύνης. Θα περάσουμε τώρα να δούμε το οδείο και κυρίως να δείτε από κοντά αυτές τις επιγραφές των νόμων. Είναι μεγάλες πέτρινες πλάκες, γραμμένες με ένα περίεργο τρόπο, ελληνική γραφή είναι, μάλιστα μπορείτε να διαβάσετε ίσως μερικές λέξεις, αλλά είναι γραμμένη από αριστερά προς τα δεξιά, στο τέλος της πρότασης από δεξιά προς τα αριστερά πάλι. Γι' αυτό η γραφή αυτή ονομάστηκε βουστροφιδών, όπως δηλαδή τα βόδια τρίβουν μέσα σε ένα χωράφι που κάνουν όργωμα, έτσι. Θα δείτε ότι αυτές οι μεγάλες επιγραφές βρίσκονται στη θέση εκείνες απείραχτες όπως τα αρχαία χρόνια. Τις ανακάλυψε ο Ιταλός αρχαιολόγος Χάλμπερ τον 18ο αιώνα, αρχές του 19ου αιώνα, και από τότε τη Γόρτινα την ανασκάφει η Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή, μαζί και με Έλληνες τα τελευταία χρόνια. Αλλά κυρίως με έξοδα της Ιταλικής Σχολής έρχονται 6 πανεπιστήμια της Ιταλίας εδώ και ανασκάφουν και μελετούν και μετά δημοσιεύουν τα ευρήματα από την ευρύτερη περιοχή της Γόρτινας. Οι Ιταλοί έχουν ανασκάψει και την Φεστό, δηλαδή γενικά όλη τη Μεσαρά. Το λιμάνι του Κομού έχουν ανασκάψει στο Λέντα, πολύ πριν οι Έλληνες ασχοληθούν με αυτή την περιοχή. Λοιπόν, να περάσουμε να τα δούμε όλα. Δεν είναι όλοι. Φαίνεται από την κορφή των κοιών. Να, ναι, ρε, στιγμή να πει ωραίο που τα γράμματα ποια γλώσσα είναι. Δεν είναι. Όλοι ξέρουμε ότι η ονομασία Ευρώπη προέκυψε από τον ελληνικό μύθο, όπου ο Δίας ερωτεύτηκε μία όμορφη κοπέλα, την ονόμαζαν Ευρώπη, μια κόρη βασιλιά της Φινίκης, στην περιοχή της σημερινής Συρίας. Έγινε τάφρος για να την κλέψει, την πήρε στην πλάτη του και την έφερε εδώ. Αυτός λοιπόν είναι ο μύθος, μετά από εδώ πέρασαν σε όλη την περιοχή της Ευρώπης. Βλέπετε, το όνομα Ευρώπη
προέρχεται από αυτήν εδώ την ιστορία και γι' αυτό έχετε δει απάνω στα νομίσματα, τα σύγχρονα νομίσματα των ευρώ, απεικονίζεται σε ένα από αυτά η αρπαγή της Ευρώπης, έτσι, ο Δίας. Μπράβο. Ονομάζεται η αρπαγή της Ευρώπης, επειδή ο Δίας, μεταμορφωμένος σε τάβρο, συνήθιζε να μεταμορφώνεται σε πολλά ζώα. Ξέρουμε κύκνο, αετό, τάβρο και πάντα με ένα ερωτικό, τέλος πάντων, πρόσχημα. Εδώ λοιπόν, αυτός ο πλάτανος έχει το παράξενο ότι δεν ρίχνει τα φύλλα του το χειμώνα όπως όλα τα άλλα πλατάνια. Βέβαια δεν το βλέπετε τώρα σε πολύ καλή κατάσταση επειδή έχει αρρωστήσει το δέντρο αυτό τα τελευταία 10 χρόνια. Συνήθως είναι γεμάτο με φύλλα. Είναι ένα είδος πλατάνου που υπάρχει στην Κρήτη σε περίπου 120 έχουν αριθμίσει δέντρα σε όλη την Κρήτη. Κάποια είναι στα Χανιά, κάποια είναι στο Αμάρι και εδώ στην περιοχή μερικά. Είναι ένα σπάνιο είδος πλατάνου το οποίο είναι αϊθαλές και όχι φυλοβόλο. Έτσι. Και εδώ συνδυάστηκε με το μύθο της Ευρώπης, γι' αυτό θεωρήθηκε ότι το πλάτανος παρέμεινε ιερός και δεν ρίχνει τα φύλλα. Επιστρέφουμε τώρα πίσω, να πάμε να δούμε το ναό του Αγίου Τύπου και μετά θα περάσουμε απέναντι. Πού είμαστε? Στο πλάτανο. Ποιο πλάτανο? Στον Αϊθαλές, που βίασε της Ευρώπης. Αυτή, παιδιά, ήταν η σκηνή εδώ. Ήταν η σκηνή του θεάτρου, έτσι. Βλέπετε, οι ηθοποιοί έπεσαν εδώ απάνω. Όμως, θα σας πω, οι άνθρωποι εδώ της περιοχής, είχε πει ο Στέργιος ο Σπανάκης από χρόνια, άναβαν το καντήλι μέσα στην τιμή της Παναγιάς της Ελεούσας. Δεν τη λέγανε Άγιο Τίτο την εκκλησία. Έτσι λοιπόν, φαίνεται ότι ήταν πιο σωστή αυτή, γιατί σήμερα οι καινούργιες έρευνες δείχνουν ότι αυτός δεν ήταν ο πρώτος ναός του Αγίου Τίτου. Δεν ξέρουμε ακόμα αυτή η εκκλησία πότε χτίστηκε, πάντως είναι μια τεράστια κατασκευή. Βλέπετε χτίζεται με πολύ μεγάλες πέτρες. Το πιο πιθανό είναι ότι χτίστηκε μετά τον ερχομό του Νικηφόρου Φωκά σαν τιμή στον ίδιο τον Άγιο Τίτο και πιθανότατα εγκαταστάθηκε μέσα εδώ η κάρα του Αγίου Τίτου, το λείψανό του δηλαδή, αυτό που σήμερα βρίσκεται στο Ηράκλειο και παρέμεινε εδώ μέχρι ένα μεγάλο διάστημα. Ο παλαιότερος ναός του Αγίου Τίτου, ο πρώτος στην περιοχή της Γόρτινας, είναι μια πολύ μεγάλη εκκλησία στο χωριό Μητρόπολη, θα περάσουμε από εκεί μετά. Εδώ κοιτάξτε λίγο, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ενώ έχει καταρρεύσει όλη η εκκλησία από σεισμούς και καταστροφές, το ανατολικό κομμάτι, επειδή βλέπετε είναι πιο συμπαγές, παρέμεινε ολόκληρο. Είναι μια εκκλησία η οποία έφτανε μέχρι εδώ πίσω, στο δυτικό πλακόστρωτο που βλέπετε. Στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτη, στο Ηράκλειο, έχουν σωθεί αρκετά μπρούτζινα καντήλια, σταυροί, κυροπήγια, καντιλέρια μεγάλα από αυτή την εκκλησία και ο μαρμάρινος άμβωνας, ο οποίος βρισκόταν εδώ που είναι ακριβώς το Κυπαρίσι σήμερα. Αυτό που βλέπετε τώρα είναι μια προσπάθεια αναστήλωσης, επειδή υπήρξε ένα πρόβλημα εδώ. Ανάμεσα στον θόλο του ναού αυτού βρίσκεται ένα ξύλινο δοκάρι από Κυπαρίσι, από ξύλο Κυπαρισιού, το οποίο δεν έχει καταστραφεί ακόμα από τα χρόνια που χτίστηκε αυτή η εκκλησία. Όχι. Να δείτε πως ήταν τα υδραγωγεία. Βλέπετε εδώ ένα αγωγό. Αυτό τώρα είδατε πως είναι. Κάτσε, Νίκο. Περνούσε νερό. Έλα να δεις, Γιώργο. Λέ. Ο αγωγός νερού. Ένας μικρός αγωγός. Όλο αυτό ήταν βέβαια μια μεγάλη κατασκευή. Αλλά βλέπετε από εδώ περνούσε νερό. Ο καταπότης που λένε στην Κρήτη, έτσι. Είναι όμως ρωμαϊκό χρόνο. Κοιτάξτε εδώ το. Πως ήταν το κουρασάνι. Βλέπετε πως είναι φτιαγμένο. Με κομματάκια πύλινο. Και αστρακάσβεστο και υδραυλικό κονίαμα. Αυτό λοιπόν δεν καταστρέφεται, Γιώργο, όσα χρόνια για να περάσουν. Είναι νερό, είναι διαδρομή νερού, είναι ένας αγωγός και επειδή σώζεται σε καλή κατάσταση, βλέπει κανείς πως τον φτιάχνανε. Κάνανε κονίαμα, το οποίο το λένε υδραυλικό κονίαμα, δηλαδή είναι αδιάβροχο, δεν περνάει το νερό και διατηρείται σε άριστη κατάσταση. Βλέπετε από εδώ, από πάνω ένα κεραμικό, ένα κεραμίδι από πάνω και από εδώ περνούσε το νερό.
Είναι αγωγός νερού, είναι υδραγωγείο, έτσι, τμήμα υδραγωγείου. Και αυτό που λέω τώρα στα παιδιά εδώ είναι ότι επειδή έχει διαφορετικά υλικά και το δυνατό κονίαμα εδώ, έτσι, έχει αντέξει σε δυνατούς σεισμούς. Εδώ στην περιοχή έχει κάνει ένα σεισμό το 365 4ο αιώνα, ο οποίος έριξε ό,τι στεκόταν στη γη, ανθρώπινη κατασκευή, πάνω από 1,5 μέτρο έπεσαν όλες. Και αυτό γιατί δεν έπεσε? Σε όλη την Νότια Κρήτη. Αυτό έγινε μετά. Αυτό έγινε μετά. Αυτό έγινε από τον 5ο έως τον 7ο αιώνα. Μετά από τον 4ο αιώνα. Πού τα πήρες αυτά? Τράβλες. Κύριε. Κύριε. Το κέντρο της μεγάλης πόλης, της Γόρτινας, ήταν η αγορά. Κάθε αρχαία πόλη είχε μια κεντρική, θα λέγαμε, πλατεία, ένα τόπο συνάντησης που ήταν καθοριστικός για τη λειτουργία της πόλης. Οι αρχαίες πόλεις, επειδή ακριβώς περιλάμβαναν πάντα διαδικασίες δημοκρατίας, ανταλλαγής απόψεων, επισκέψεις από ανθρώπους και από κουλτούρες άλλης περιοχής. Έτσι λοιπόν ένας κεντρικός χώρος ήταν ο ζωτικός χώρος μιας πόλης. Εδώ βρισκόταν τα διοικητικά κτίρια, εδώ βρισκόταν οι μεγαλύτεροι και οι σπουδαιότεροι ναοί των θεοτήτων της αρχαίας αυτής πόλης. Βέβαια το σημείο που ήταν το δικαστήριο, γιατί όπως είπαμε ήταν εδώ, η Γόρτινα έδρα διοικητή μιας μεγάλης περιοχής. Φανταστείτε κάτι ανάλογο με το σημερινό περιφερειάρχη, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Ο ρόλος του τότε έπαρχου, του πρέτορα δηλαδή, ήταν πάρα πολύ υψηλός. Η Ρώμη είχε περίπου 64 πρέτορες, 64 διοικητικές μεγάλες περιφέρειες. Μία από αυτές ήταν η Κρήτη με την Κυριναϊκή, η Βόρεια Αφρική δηλαδή. Εδώ λοιπόν πίσω μου είναι το πρετόριο, είναι το μεγάλο αυτό κτίσμα. Βλέπετε σώζεται ένας πολύ ψηλός τείχος. Ακόμα πιο ψηλό ήταν το κτίριο αυτό. Φανταστείτε μια μεγάλη κατασκευή, ένα επιβλητικό κτίριο, όπου έμπαινε μέσα ο διοικητής, είτε για να δικάσει, να λύσει υποθέσεις, είτε για να επικοινωνήσει με το λαό του και να μεταφέρει, να ανακοινώσει κάποιους νόμους, κάποιες νέες διατάξεις της Ρώμης, είτε για να μιλήσει με πρέσβεις άλλων κρατών, άλλων πόλεων. Το πρετόριο αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο κτίριο, θολωτό στην οροφή, με πολύ όμορφες τοιχογραφίες μέσα, με ψηφιδωτά δάπεδα. Έχει ανασκαφεί αρκετά, έχει συντηρηθεί. Όμως μετά το μεγάλο σεισμό του 365, 4ος αιώνας μετά Χριστό, αυτές οι κατασκευές όλες κατέρευσαν. Την επόμενη φάση που συντηρήθηκαν ήταν από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Ηράκλειο, ο οποίος έδωσε πάρα πολλά χρήματα για να συντηρήσει και να αναστηλώσει την πρωτεύουσα της Κρήτης, τη Γόρτινα. Αυτός ίδρυσε το πρετόριο, αυτός επιδιόρθωσε τα υδραγωγεία για το νερό, έφτιαξε εδώ δίπλα μας εδώ που θα δείτε μία κατασκευή που κρύβει δεξαμενές με νερό. Υπήρχαν πολλά αγάλματα, συντριβάνια, ήταν το περίφημο νυμφαίο. Τα νυμφαία ήταν, φανταστείτε, κάποιες διακοσμητικές, περίτεχνες κατασκευές με πολύ όμορφα μαρμάρινα κομμάτια, τα οποία είχαν τρεχούμενο νερό πάντα και ήταν αφιερωμένα προς τιμή των νυμφών και προς τιμή των μουσών. Έτσι, για χάρη δηλαδή των τεχνών, των γραμμάτων, της ποίησης. Και συνήθως τα πλήρωνε ένας πάρα πολύ πλούσιος διοικητής, τα έκανε δωρεά στις πόλεις και έμειναν μετά, όπως είναι σήμερα τα λιοντάρια και θυμόμαστε τον Μοροζίνη, έτσι, που τα δώρισε για το Ηράκλειο και παραμένουν ακόμα. Λοιπόν, μέσα στο χώρο αυτό πίσω μου βρίσκεται και ο πολύ όμορφος ναός του Απόλλωνα, στον οποίο έχει βρεθεί ένα καταπληκτικό άγαλμα του Απόλλωνα, ολόσωμο, είναι πίσω στο κεντρικό χώρο εκεί που στην αρχή σταματήσαμε με τα λεωφορεία και μπήκαμε εκεί στο ναό του Αγίου Τίτου. Υπήρχε δίπλα στο ναό του Απόλλωνα ένα πάρα πολύ μεγάλο θέατρο των κλασικών χρόνων. Έχει ένα σκαφί κατά το ίμιση, μόνο το μισό. Και η κεντρική αυτή οδός που βλέπετε πίσω μου εδώ, με κολόνες αριστερά-δεξιά, ο κεντρικός δρόμος, υπήρχαν
μαγαζάκια μικρά, υπήρχαν τράπεζες, ανταλλακτήρια νομισμάτων δηλαδή. Υπήρχε εδώ μεγάλη εβραϊκή κοινότητα και συνήθως το ρόλο των τραπεζιτών στα ρωμαϊκά χρόνια τον έπαιζαν οι Εβραίοι, οι οποίοι κρατούσαν τα ανταλλακτήρια των νομισμάτων, είχαν επίσημη διαβεβαίωση από τους Ρωμαίους διοικητές για να μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα, να ζυγίσουν χρυσάφι, ασήμι, να πιστοποιήσουν αν τα νομίσματα ήταν πραγματικά γνήσια και να κάνουν ανταλλαγές από νόμισμα άλλης χώρας. Έτσι. Αν ερχόταν κάποιος έμπορος από τη Φινίκη με εμπορεύματα, δεν είχε νόμισμα ρωμαϊκό, θα μπορούσε να ανταλλάξει τα νομίσματά του εδώ. Ήταν λοιπόν εδώ το κέντρο της πόλης και στα βυζαντινά χρόνια είχαν εγκαταληφθεί όλα τα άλλα προάστια της πόλης και το μοναδικό σημείο που ζούσαν οι πλούσιοι και οι αξιωματικοί ήταν αυτό ακριβώς εδώ στο κέντρο. Αν περπατούσαμε τώρα μέσα θα βλέπατε ότι έχει ανασκαφεί και ο βυζαντινός οικισμός απάνω στα ρωμαϊκά ερείπια, γιατί όπως είχαμε πει μετά τους μεγάλους σεισμούς είχαν πέσει αυτές οι κατασκευές. Έχτιζαν λοιπόν απάνω σ' άλλο, έτσι όπως γίνεται συνήθως. Στα βυζαντινά χρόνια λοιπόν, πριν τους Άραβες, αλλά και μετά, κυρίως πριν τους Άραβες, ήταν πολύ περιορισμένη η έκταση της πόλης. Δεν υπήρχαν πια οι αρχαίες πόλεις. Έτσι. Οι αρχαίες πόλεις σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς για ποιο λόγο συνέβη. Ειδικά οι παραλιακές πόλεις έχουν εγκαταληφθεί. Έχουν μικρύνει, έχουν εξαφανιστεί ή έχουν μείνει ας πούμε τα καχέκτυπά τους λόγω πολλών διαφόρων αιτίων. Υπήρξε και μία περίοδος συνεχών σεισμών περίπου 80 χρόνια όπου όλο το Αιγαίο, οι παραλιακές πόλεις έχασαν τη δυνατότητα να έχουν λιμάνι. Πολλές φορές μετακινήθηκε ο βυθός έτσι που είτε γέμισε χώμα είτε χάθηκε η δυνατότητα να μπαίνουν τα πλοία μέσα λόγω του ότι κατέρευσαν οι λιμνοβραχίονες. Έτσι εγκαταλείπονται λοιπόν αυτές οι πόλεις. Δεύτερη αιτία είναι οι αραβικές επιδρομές, οι οποίες έκαναν τις πόλεις αυτές ακατοίκητες και πιθανότατα και μία οικονομική κρίση λόγω μεγάλης ξηρασίας, όπως λένε κάποιοι επιστήμονες. Δηλαδή μια οικονομική καταστροφή στην ύπαιθρο όλης της Ανατολικής Μεσογείου. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι στη Νότια Μικρά Ασία η ελιά έπαψε να καλλιεργείται εκείνη την εποχή. Εξαφανίστηκε η ελιά λόγω μεγάλης ξηρασίας. Μπορεί να συνέβη σε μεγαλύτερη έκταση αυτό. Βλέπουμε αυτό πολύ σε ένα οπλάκο κτίριο, στισμένο στα χριστιανικά χρόνια, με εξαιρετικής ποιότητας μαρμάρινες κολόνες και κατασκευές και ήταν ένα χριστιανικό βαπτιστήριο. Ένα βαπτιστήριο μεγάλο, παρόμοιο έχουμε βρει σε Κωνσταντινούπολη, σε Ρώμη, σε Ραβένα και θεωρείται ότι είναι πολύ υψηλής ποιότητας, κατασκευή πληρωμένη από κάποιον πολύ πλούσιο διοικητή, πιθανότατα και από τον ίδιο τον Ηράκλειο και τα μάρμαρα, τα λευκά που έχει εδώ είναι το καλύτερο λευκό μάρμαρο που γνωρίζουμε στη Μεσόγειο από την Προκόνησο απέναντι από την Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, για όσους δεν ακούσανε, είναι οκτάκοχο κτίριο βαπτιστήριο αυτό. Αυτό έχει η Ιταλική σχολή, έχει εκδώσει ολόκληρο τόμο για αυτή την κατασκευή. Θεωρείται από τα πιο σπουδαία ρωμαϊκά κατασκευάσματα. Τώρα βέβαια το βλέπετε σε ρήπη, αλλά φανταστείτε το σκεπασμένο, έχουν μείνει στη Ραβένα ολόκληρα τέτοια οκτάκοχα κτίρια και στη Ρώμη μέσα. Αυτή εδώ είναι τόσο μεγάλη εκκλησία, έχει 5 κλήτη, ξέρουμε τι είναι στις εκκλησίες τα κλήτη. Είναι πεντάκλητη βασιλική, μοναδική στην Κρήτη και είναι εκτισμένη στα χρόνια του Ιουστινιανού. Είναι η παλαιότερη δηλαδή η κατασκευή χριστιανικού ναού που βρίσκομαι στην Κρήτη. Πιθανότατα εδώ ήταν η έδρα του Αγίου Τίτου, εδώ ήταν στη μνήμη του πρώτου Αποστόλου, κτίστηκε τα χρόνια του Ιουστινιανού και ανακαλύφθηκε σχετικά πρόσφατα. Δεν είναι πάνω από 20 χρόνια που ανασκάφηκε και μελετάται. Υπάρχει προσπάθεια να μετακινηθεί ο δρόμος, αλλά λόγω της γραφειοκρατικής δυσκολίας δεν έχει γίνει ακόμα. Αλλά ο δρόμος πρέπει να φύγει. Κοιτάξτε ανατολικά, βλέπετε τις κόνχες του ναού, την Αγία Τράπεζα, το σύνθρονο πίσω από την Αγία Τράπεζα. Και κοιτάζοντας στο δυτικό κομμάτι εδώ της εκκλησίας,
θα δείτε πάρα πολύ μεγάλες κολόνες από γρανίτη. Είναι γρανίτης από την Άνω Αίγυπτο που τον έφερναν στα ρωμαϊκά χρόνια. Και έχουν πέσει όλες οι κολόνες, πολλές από αυτές, από ό,τι βλέπετε έχουν πέσει με την ίδια κατεύθυνση, που σημαίνει ότι έπεσαν από τον ίδιο σεισμό, τον ίδιο μεγάλο σεισμό. Thank you.